των κομμάτων, με πάρα πολλές ρυθμίσεις, αρκετές εξ αυτών θετικές κτλ. Έχουμε πει σε όλους τους τόνους και περιμένω με ενδιαφέρον το απόγευμα την τοποθέτηση του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας, ότι μετά από τόσους μήνες που έχει γίνει σάλος για τα 250 εκατομμύρια που χρωστάνε αυτά τα δύο κόμματα, να έρθουν στη Βουλή και να μας πούνε υπευθύνως τι ρυθμίσεις έχουν κάνει. Τίποτα άλλο, καμία σκιά. Πείτε μας όταν συζητάγαμε στην Επιτροπή. Όταν... Και κάτι άλλο, κύριε Βουλή. Και επίσης υπάρχει, τουλάχιστον το κυβερνών κόμμα, δεν ξέρω αν το ξέρει ο κύριο Σταμίλη, πήρε και δάνειο 14 εκατομμύρια το τρέχον έτος, παρότι χρωστά 150 εκατομμύρια. Και κάτι άλλο που είναι σημαντικό, αυτό κύριε Βουλή. Αυτό τώρα, αν δεν διευκρινιστεί, σα λέω ρυθμίσει. 200 χρόνια τρακαγιέρ. Δεν θα αλλάξουμε αφημί αυτά που έχουν τεθεί. Πρέπει να υποθεί όμως. Κάτι άλλο. Η επιχορήγηση των κομμάτων δεν γίνεται με βάση το ποσοστό που πήραν στις εκλογές. Αυτό ίσχυσε επί 1,5 χρόνο τώρα, διότι ο προηγούμενος νόμος παρέπεμπε στα προηγούμενα ποσοστά. Στα προηγούμενα ποσοστά. Τώρα για πρώτη φορά. Τώρα για πρώτη φορά. Συμφωνούμε απολύτως, εκεί είμαστε ομόφωνοι, για την κατά 54% απομείωση της κρατικής επιχορήγησης. Πάντως είναι αδιανόητο. Εντάξει, να γίνεται, είναι αδιανόητο να κόβουμε από συντάξεις, είναι αδιανόητο. Αλλά... και στο όνομα υποτίθεται της δημοκρατίας, γιατί πρέπει να υπάρχουν και κάποιες, δηλαδή γιατί είναι λεφτά του φορολογούμενου πολίτη. Και κάποια χρήματα από αυτά. Εντάξει, κύριε Παπαδάκη, ένα λεπτό. Σας λέω, φέτος και πέρσι τα κόμματα πήραν το 25% από ό,τι παίρναν προκρίσεις. Είχε μειωθεί κατά 75%. Με το νόμο που θα γίνει, πηγαίνει στο 54% μείωση σε σχέση με τον προηγούμενο νόμο. Λοιπόν, ως προς αυτό για τη σχέση, για το ελάχιστο εγγυημένο, μία ένωση. Ξεπεράσαμε βέβαια πολύ γρήγορα πάλι το θέμα του. Ευθύτατα σας λέω ότι χθες βγήκαν οι ανακοινώσεις της Ελστάτ που πέφτουν ακριβώς πάνω στα νούμερα που είχε δώσει το Γραφείο Προϋπολογισμού. Τα βγάλαμε. Και ως εκ τούτου, πραγματικά μιλάμε για αντίδωρο. Δεν έχουν ιδέα τι γίνεται μέσα στην κοινωνία και γι' αυτό εμείς θέτουμε το πολιτικό ζήτημα εκλογές χθες. Δηλαδή, όλη η ιστορία, η συζήτηση υπέρ του 180 πρέπει να πάει και να μείνει στο πολιτικό, να εδραστεί πολιτικά. Πάντως, είπατε, κύριε οικονόμου, είπατε και κάτι άλλο. Γιατί σήμερα, πότε λήγει η κατάσταση, πόθεν έσχεσαι. Σήμερα είναι τελευταία ημέρα. Σήμερα είναι τελευταία ημέρα. Ποτέ δεν εξετάστηκε. Γιατί είπατε κάτι πολύ σημαντικό. Ποτέ δεν εξετάστηκε. Πώς ένας άνθρωπος που μπαίνει στην πολιτική πλούσιος, φτωχός, βγαίνει πλούσιος. Ποτέ δεν εξετάστηκε. Γιατί το πόθεν έσχεσαι δεν λειτουργούσε για το πόθεν, ναι. Λειτουργούσε για το έσχεσαι μόνο. Και αυτό ήταν ένα έσχος, δεν ήταν έσχος. Γιατί δεν μπορεί να γίνει αυτή η εξέταση. Αντικειμενικά δεν μπορεί να γίνει. Εγώ έχω εκλεγεί βουλευτής το 2000 πρώτη φορά. Έχετε συναδέλφους σας εσείς, οι οποίοι μπήκαν.